η NASA και η Boeing ανακοίνωσαν, για τρίτη φορά, ότι καθυστερούν ξανά την επιστροφή του Starliner από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω τεχνικών προβλημάτων. Και τώρα, οι βετεράνοι αστροναύτες Butch Wilmore και Sunny Williams αντιμετωπίζουν μια αβέβαιη ημερομηνία επιστροφής. Η Διαστημική Υπηρεσία αρχικά προέβλεψε ότι η αποστολή τους θα διαρκέσει μεταξύ 8 και 10 ημερών, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 20. Αυτή την εβδομάδα, η NASA ανακοίνωσε ότι οι Williams και ο Wilmore θα επιστρέψουν όχι νωρίτερα από τις 26 Ιουνίου, καθώς ομάδες μηχανικών στη Γη προσπαθούν να λύσουν όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν το σκάφος Boeing Starliner. Οι Williams και ο Wilmore εκτοξεύτηκαν με το Starliner στις 5 Ιουνίου και έφτασαν στον ISS μετά από μια 24-ωρη πτήση. Το διαστημόπλοιο αντιμετώπισε 4 διαρροές ηλίου και 5 αστοχίες στους 28 προωθητήρες ελιγμών του. Είναι η πρώτη πτήση του Starliner με πλήρωμα και η κρίσιμη τελευταία δοκιμή του, προτού η NASA μπορέσει να πιστοποιήσει το διαστημόπλοιο για αποστολές αστροναυτών. Εάν εγκριθεί, θα προσθεθεί ως δεύτερο όχημα πληρώματος των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα λειτουργεί παράλληλα με το Crew Dragon της SpaceX. Το Starliner έχει εγκριθεί να περάσει έως και 45 ημέρες στον ISS εάν χρειαστεί και δεν είναι ασυνήθιστο για τους αστροναύτες να απαιτείται απροσδόκητα να παρατείνουν την παραμονή τους στο διαστημικό σταθμό. Ο Wilmore και οι Williams χρησιμοποιούν τον επιπλέον χρόνο τους στο διάστημα για να δοκιμάσουν τα διάφορα συστήματα του Starliner σε τροχιά, σε συντονισμό με τα πληρώματα εδάφους. Οι δοκιμές το Σαββατοκύριακο 15 Ιουνίου έδωσαν στην ομάδα εμπιστοσύνη ότι το Starliner αναρρώνει. Ωστόσο, η επανείσοδος είναι συχνά η πιο επικίνδυνη για τα διαστημόπλια και το Starliner θα χτυπήσει την πυκνή ατμόσφαιρα της Γης, ενώ ταξιδεύει με περισσότερο από 22 φορές την ταχύτητα του ήχου, ενώ οι θερμοκρασίες στο εξωτερικό του διαστημικού σκάφους θα φτάσουν περίπου τους 3.000 βαθμούς Φαρενάιτ.